Ο του Κιέβου, Βιτάλη Κλίτσικο, δήλωσε πριν λίγε ώρες ότι το 80% των κατοίκων στο Κίεβο, μια πόλη των τριών εκατομμυρίων κατοίκων, έμειναν χωρί νερό λόγω ζημιά σε μια εγκατάσταση ηλεκτροδότηση. Ένα τεράστιο μπαράζ ρωσικών επιδρομών το πρωί τη Δευτέρα έπληξε κρίσιμες υποδομέ στο Κίεβο, το Χάρκοβο και άλλες πόλεις, κόβοντα νερό και ηλεκτρικό ρεύμα ω προφανή αντίπεινα για μια ουκρανική επίθεση στο στόλο τη Μαύρη Θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Η πολεμική αεροπορία τη Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 44 από του περισσότερους από 50 πυράβλους κρους που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία. Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Μιχάλ, δήλωσε ότι οι ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν 10 Ουκρανικές περιοχές και κατέστρεψαν 18 υποδομές, οι περισσότερες από τις οποίε είναι ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το ελικόπτερο τη Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία, πραγματοποιούσε επιθετική αποστολή με μη κατευθυνόμενου πυράλου κατά ρωσικών δυνάμεων. Ωστόσο, εντοπίστηκε από τη ρωσική αεράμινα και δέχτηκε μαζικά πυρά. Από ακριβέ χτύπημα που δέχτηκε, το ελικόπτερο κατέπεσε. Κάτι που μεταξύ άλλων μαρτυρούν και οι αντίστοιχε φωτογραφίε από το σημείο τη συντριβή του ελικόπτερου. Η τύχη του πληρώματο είναι ακόμα άγνωστη. Ωστόσο, αν κρίνουμε από το βίντεο, το πιο πιθανό είναι να είναι νεκρή, αναφέρουν ρωσικέ πηγέ. Το πιο σημαντικό στη ρωσική επίθεση είναι αναφορά χρήσης μη επανδρομένων εναερίων οχημάτων S-70 στη Χερσόνα. Το Hotnik S-70 λέγεται ότι είναι κατασκευασμένο από προηγμένα σύνθετα υλικά, ενώ φέρει ειδική επένδυση που το καθιστά πρακτικά αόρατο στο ραντάρ. Επιπλέον είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα αναγνώριση. Σύμφωνα με το ρωσίσκα για γκαζέτα, το drone μπορεί επίσης να διαμορφωθεί κατάλληλα για επιθετικές αποστολές, και είναι σχεδιασμένο να συμμετέχει σε κοινέ αποστολέ με μαχητικά SU-57. Σύμφωνα με τον επικεφαλή τη Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών, υποστράτηγου Κυρίλ Μπουντάνοφ, η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει του πρόσφατα παραληφθεντες Ιρανική κατασκευή πυράβλου Φατέχ 110 και Ζόλφαγκαρ. Πρόκειται για βαλιστικού πυράβλου με 300 χιλιόμετρα εμβέλεια, με του οποίου οι Ρώσοι θα χτυπήσουν κέρυε υποδομέ τη Ουκρανία για να κάψουν το ηθικό του λαού. Το Υπουργείο Άμυνα τη Λευκορωσία ανακοίνωσε ότι οι Ρώσοι μετέφεραν σήμερα 170 άρματα μάχης και 200 οχήματα μάχης πεζικού, αν και δεν υπάρχει ακόμα οπτική επιβεβαίωση. Το υλικό που υπάρχει δείχνει τη μεταφορά δεκάδων Σοβιετικών αρμάτων μάχης μάχη ΤΑΦ-72 από τη Λευκορωσία στη Ρωσία με προορισμό το τον Τον Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.